Πούστη, Αύγουστος. Αύγουστος μήνας. Δεν κουνιέται φίλο, ρε Πούστη. Μα τίποτα. Τίποτα, ρε Πούστη, δεν κουνιέται. Αύριο είναι το μάτς. Κοίτα αυτό. Δεν μπορεί να βλέπει με κρέμα καραμπελέ. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τις προβλέψεις μου πρώτα. Εγώ θα σου πω πώς βλέπω το μάτς πριν. Πώς είναι ο Άγιαξ. Ποιος έχει να διαλέξει τον Ντόλμπεργκ ή τον Τάντιτς στην κορυφή της επίθεσης. Να παρακαλάνε οι παοξίδες να παίξει, να παρακαλάνε οι παοξίδες να παίξει ο Ντόλμπεργκ, γιατί είναι πιο προσιτός, πιο εύκολος. Μια παραφωνία στην δεκάδα. Ένα σεντερφόρ μέτρια προσόντα, μέτρια τεχνική, μέτρια ταχύτητα, μέτρια εκτέλεση. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι θα πάρω τον Ντόλμπεργκ στον ΠΑΟΚ, δεν θα. Τελείωνε. Αργά πας. Δύο εξατμίσεις έχεις, βλέπω, αλλά τα αρχίδια μου, μαλάκα. Δύο εξατμίσεις πίσω. Να ξεκινήσεις σαν τον Βέρμπλουμ, φεύγει. Και εγώ με τον Κόρντοβα, αφού καράσουμε γρήγορος, έχω αργό αμάξι. Τέλος πάντων. Κοίταξε. Άμα ξεκινήσει ο Τάντης, θα είναι πιο ποιοτική. Πιο απρόβλεπτη η αναχέτηση της επιθετικής τριάδας. Τα εξτρέμ τους είναι καλά. Ο ένας ο χαφ που γίνεται ο Ντόρος, ο μεγάλος, είναι καλός. Το άλλο του σκοκτάρι, όχι τόσο. Το εξάρι τους έπαιζε και στόπερ. Και καλό δεξί μπακ έχουνε. Τη σπούτσα σέντερ μπακ έχουνε. Το Ταλιαφίγκο αριστερό μπακ είναι επιθετικό γενής. Μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Παλεύεται αυτή η ομάδα, αλλά πώς παλεύεται. Παλεύεται με μεγάλη μαεστρία και με μεγάλη στρατηγική. Διαβάζω και ακούω, θα παίξει και ο Μπίσεσβαρ, θα παίξει και ο Πέλκας, θα παίξει ο Ελκαντουρίου Οχτάρη πρώτη φορά, ο καινούργιος πρώτη φορά ο αμυντικός χαφ εκεί, το θηρίο που λένε που τρώει οι Ινδιάνους και τέτοια. Και ο Πέλκας θα είναι τρίτο χαφ και ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή θα βάλει και τον Μπίσεσβαρ μαζί. Θα βάλει και τον Μπέλκα. Μέγα λάθος πρώτο. Δεν βάζει μαζί και τον Μπίσεσβαρ και τον Μπέλκα. Ποτέ. Όταν έχει αντιμετωπίσει καλύτερο αντίπαλο. Δεύτερον, αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη από τον άξονα της. Έχει φοβερό άξονα. Παίζει επιθετικά πολύ καλά τον άξονα. Και πλάγι όταν πάει μπάλα, βλέπεις δεν έχουν φορτώματα. Προσπαθούν να πάνε την μπάλα από την πλάγια γραμμή προς τα μέσα και κάθεται. Αυτό πιστεύω θα κάνουν και στο παιχνίδι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί, μπορεί να πάρει καλό αποτέλεσμα, αρκεί να είναι πονηρός. Βλέπω είναι αφελής ο ΠΑΟΚ. Βλέπω είναι ο ΠΑΟΚ αφελής, διότι δεν μπορεί να βάζεις ένα αργό χαφ εξάρι μέσα στην Τούμπα με τον Άγιαξ και να βάλεις τον Ελκαντουρί οχτάρι να μου τον μεταμορφώνεις από βάτραχο σε πρίγκιπα και να έχεις και τον Μπέλκα σαν τρίτο χαφ. Τελικά τι είναι, δεύτερο φορ, τρίτο χαφ, δεν ξέρουν. Μάρκαρε κιόλας, κατέβασε και την μπάλα, γίνει και δεύτερο σεντερφόρ. Δηλαδή εκεί που επερτερεί στο passing game, στο παιχνίδι από τον άξονα, στην κάθε την πάσα η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι έχει αφέλεια. Η αφέλεια είναι και ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ. Μια έξυπνη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει είναι να βάλει τον καινούργιο, το δεξί, τον μπακ αριστερά με ανάποδο πόδι και όχι το Γιαννούλη, έτσι ώστε στα κλεισίματα προς τα μέσα να υπάρχει το καλό πόδι το δεξί του αριστερού που στο φύλακα. Αυτά είναι λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να κάνει ένας πονηρός προπονητής που να κλέψει το αποτέλεσμα. Μια λοιπού. Αυτός είναι πολύ φιλάρεσκος. Καλός προπονητής, φιλάρεσκος. Πάει να χτυπήσει δηλαδή με Μπίσεσβαρ, με Γιαννούλη, με Ακποπ, με Ζαμπά και με Πέλκα, όλους αυτούς μαζί, τον αντίπαλο. Σίγουρα η δική μου προσέγγιση θα ήταν να κλείσω τα καλά πόδια, τα ανάποδα των εξτρέμ του Άγιαξ με δεξιοπόδαρο αριστερό μπακ, έξω Γιαννούλης. Εντολή να είναι σε τρίγωνο και κοντά στα center back ο αμυντικός χαφ στα 5 μέτρα, 6 μέτρα απόσταση, ώστε οι κάθετες πάσες να μην περάσουν και οι διεισδύσεις οι κάθετες. Και φυσικά θα παίζα με τέσσερα χαφ. Θα παίζα το 4-3-1-2. Το παίζουν πολύ στην Ιταλία ομάδες οι οποίες θέλουν να κρατήσουν αποτέλεσμα και να φύγουν στην κόντρα, να κάνουν pressing και πίεση στον χώρο του κέντρου. Δηλαδή μπορεί να παίξει και ο Καντουρί και ο καινούργιος ο Μαύρος. Να παίξει όμως και ο Αυτοάνωσος, που είναι καλός χαφ,
και να παίξει μπροστά του σε ρόλο δεκαριού ο. Όπως το λένε, αχ το Περιστέρι. Φίλε, για να σε πατήσω, ρε πούστε. Τι έχει. Εντάξει. Λοιπόν, 4-3-1-2 με Πέλκα δεκάρι ή Μπίσεσβαρ δεκάρι, ένας από τους δύο, και ο Ακπομ, και ο Ακπομ με τον Ζαμπά. Και θα φεύγω εγώ στην κόντρα με τρεις, Πέλκα, Ακπομ, Ζαμπά, ή τον Ελκαντουρί που είσαι χαφ και βγεις από πίσω, θέλεις γόλο, βγαίνεις τέταρτος. Και ο Μάτος πέμπτος. Δυο φορές. Μετά θα μείνει ο Μάτος, την κάνεις με τον Γιαννούλη. Δυο φορές. Ένα αλλάξ. Για να μπορείς να κρατήσεις τον άξονα. Αυτά δεν πρόκειται να τα κάνουν αυτοί οι μαλάκες. Θέλει πονηριά, θέλει πουστιά στο μυαλό, θέλει θηλυκό μυαλό, θέλει υδροχό μυαλό. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, θα παίξουν με αφέλεια. Τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε καλή μπάλα από τον ΠΑΟΚ, θα δούμε box to box από τον ΠΑΟΚ, θα δούμε και γκολ από τη μια ομάδα και γκολ από την άλλη ομάδα. Θα έρθει ένα 2-2, θα μείνουν ευχαριστημένοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θα πάνε και θα χάσουν 3-1 και θα πούν τι καλά που παίξαμε, αλλά χάσαμε από τον Άγιαξ, θα μπορούσαμε να. Είμαι αντίθετος πριν το match με την προσέγγιση του παιχνιδιού. Πιστεύω στο 2-2, στο 1-1. Πιστεύω στο Χ, πιστεύω στο goal-goal. Πιστεύω αν είναι 1-1 και το 2-3 δίνει 2 goal. Μπορεί να ξεφύγει εκεί βέβαια. Με Πέλκα, με Μπίσεσβαρ, με Γιαννούλη. Μπορεί να ξεφύγει και σε 2-2. Βλέπω καλή μπάλα. Βλέπω goal-goal. Δεν βλέπω νικητή. Στο Χ. Και φυσικά βλέπω καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, ικανοποιημένους στους πάντες, αλλά περνάει ο Άγιαξ. Αν θέλει να τα περάσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να γίνει πουστιά. Εξυπνάδα, μαγιά, τρία χαφ και τα τρία χαφ, έναν δεκάρι και δύο, τον εξτρεμοειδή Ζαμπά με τον Ακπομ, για να μπορέσω να κλείσω το καλό παιχνίδι του Άγιαξ που είναι ο χώρος του άξονα. Να την πάει την μπάλα από τα πλάγια. Και σεντράρι και κάνει τα παπάρια μου και ο Ντόλμπεργκ να παίξει. Έχω τα γαϊδούρια εκεί. Τρίτο γαϊδούριο από αμυντικό σκαφ θα μου καθαρίσουν τον αέρα. Κόπτω του φοβάμαι στο έδαφος. Και το έδαφος βλέπω ο ΠΑΟΚ δεν το προσέχει. Βλέπω λοιπόν καλή μπάλα. Πολλά γκολ. 1-1-2-2. Θα μπορούσαμε να στο τσακ ατυχία. Καλή μπάλα από τον ΠΑΟΚ, αλλά πρόκληση του Άγιαξ. Εντάξει. Είμαι πολύ αγωμένο. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.